πιο κοινό λάθος που κάνουν όλοι οι λογιστές. Σε αυτό το βίντεο κλιπ επεξηγούμε τη σωστή διαδικασία την οποία ο κάθε λογιστής πρέπει να κάνει ώστε να κρατά τα σωστά λογιστικά αρχεία των πελατών. Καθώς αναλαμβάνουμε καινούριους πελάτες διαρκώς, βλέπουμε ότι τα λογιστικά τους έγγραφα είναι σε πολύ άθλια εγκατάσταση, για τον απλό τον λόγο ότι τα άτομα που κρατούν αυτά τα βιβλία δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τον λόγο και τον τρόπο για τον οποίο πρέπει να περνούν τις λογιστικές μερίδες των πελατών τους. Έτσι, θα σας εξηγήσω τη σωστή διαδικασία κατά την οποία όλοι οι λογιστές πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να παράγουν μια τέλεια εργασία στο τέλος κάθε έτους ή κάθε τριμήνου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όλοι οι λογιστές είναι πρώτα να συζητήσουν με τον πελάτη και να αντιληφθούν τις ανάγκες του πελάτη. Δηλαδή, εάν ο πελάτης μας είναι ένας service provider που παρέχει υπηρεσίες ή ο πελάτης μας είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας και λαμβάνει εισόδημα από ενοίκια, ή αν ο πελάτης μας είναι ένα λογιστικό γραφείο ή μια εταιρεία Forex, ή αν ο πελάτης μας είναι ένας τουριστικός πράκτορας ο οποίος φέρνει διάφορον κόσμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, το πώς περνάμε τα λογιστικά του χαρτιά διαφέρει. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και να καταλάβουμε τις ανάγκες του πελάτη μας. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς θέλει να περνούμε εμείς τα λογιστικά του έγγραφα και με βάση τις ανάγκες του τότε εμείς θα σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα περνάμε έτσι ώστε να τον εξυπηρετήσουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα για κάθε λογιστή ή bookkeeper είναι το filing. Δηλαδή αυτό που βλέπω καθημερινά είναι ότι ο κόσμος, οι bookkeepers, οι λογιστές δεν ξέρουν να κάνουν τη σωστή αρχειοθέτηση. Η σωστή αρχειοθέτηση ίσως να είναι το 60% της εργασίας κάποιου λογιστή. Άρα όλα τα έγγραφα που θα πάρει ο λογιστής πρέπει να τα χωρίσει με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε καθώς τα περνάει στο λογιστικό πρόγραμμα να βγάζουν νόημα και να είναι πολύ αποδοτικός ο τρόπος με τον οποίο τα περνάει για να μην ξοδεύει αχρίαστες ώρες, να κάνει κύκλους δηλαδή αχρίαστα. Αφού γίνει η σωστή ταξινόμηση των λογιστικών εγγράφων, το τρίτο σημείο που πρέπει ο κάθε λογιστής ή bookkeeper να καταλάβει είναι να διατηρά ένα σωστό και όμορφο file για τον κάθε πελάτη του. Το file του πρέπει να είναι συγκεκρισμένο, να έχει το index του, να έχει τα checklist του και να είναι χωρισμένο με βάση τις ανάγκες του πελάτη του. Το κάθε σημείο πρέπει να είναι record size, οι πιστωτές του να συμφωνούν με τα statements των πιστωτών, οι χρεώστες να εξορθούνται και να συμφωνούν και με την τράπεζα, όλες οι τράπεζες και όλα τα cash να είναι συμφωνημένα και reconciled, καθώς επίσης οποιασδήποτε ιδιαιτερότητες μπορεί να έχει αυτός ο πελάτης πρέπει να είναι στο λογιστικό αυτό file το οποίο θα είναι συγκεκρισμένο στο γραφείο του κάθε bookkeeper. Η σκέψη, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, πριν να διεκπαιρεώσουμε αυτήν την εργασία, πρέπει να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε πώς θέλει και τι χρειάζεται ο πελάτης μας. Για παράδειγμα, σας προανάφερα ότι το filing είναι πολύ σημαντικό. Εάν ο πελάτης μας είναι ένας τουριστικός πράκτορας που κάνει events ανά τον κόσμο, τότε το filing του θα είναι πολύ διαφορετικό από κάποιον service provider, κάποιον παροχέα υπηρεσιών ή κάποιον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος λαμβάνει ανίκεια. Σε αυτόν τον τουριστικό πράκτορα το filing θα είναι ανά event, δηλαδή για το κάθε event που φέρνει κόσμο στην Κύπρο ή στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα, όλα τα έξοδα και όλα τα έσοδα αυτού του event θα μπαίνουν χωριστά στο file μας. Έτσι ώστε να μπορούμε να ανατρέχουμε γρήγορα και να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτόν το event, όποιες δυσκολίες έχει ο πελάτης μας ή αν θέλει οποιαδήποτε έγγραφα ο πελάτης μας, από εμάς να μπορούμε σε δευτερόλεπτα να το παρουσιάσουμε. Ο τρόπος δηλαδή αρχειοθέτησης αυτού του τουριστικού πράκτορα είναι τελείως διαφορετικό με κάποιον ο οποίος έχει για παράδειγμα λογιστικό γραφείο και του οποίου η προτεραιότητα είναι οι χρεώστες του και οι πιστωτές του. Έτσι είναι τελείως διαφορετικό με κάποιον ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας ο οποίος θα θέλει να ξέρει το κόστος της κάθε οικίας του ανά κάθε οικία, δηλαδή ανά κάθε property. Έτσι, αυτός ο ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας θα θέλει να ξέρει ότι η κάθε οικία έχει τόσον ηλεκτρισμό, έχει τόσες επιδιορθώσεις και λαμβάνει τόσον ενίκιο το έτος. Επίσης, η κάθε οικία πληρώνει το ΑΒΓ τέλος, είτε για σκύβαλα, είτε επαγγελματική σκέψη και ούτω καθεξής. Επίσης, αυτός ο ιδιοκτήτης των ακινήτων περιουσιών ίσως να κάνει διάφορα marketing και ίσως να έχει διάφορους τρόπους προώθησης συγκεκριμένων οικειών. Θα θέλει αυτούς τους τρόπους προώθησης, αυτά τα έξοδα για τους τρόπους προώθησης του προϊόντος του που θα είναι οι συγκεκριμένες οικίες ή βίλες, θα πρέπει να περνούνται ξεχωριστά για την κάθε βίλα και όχι να μπαίνουν στο γενικό έξοδο προώθησης marketing, για παράδειγμα.
Αυτά τα δύο παραδείγματα σας κάνουν highlight πόσο σημαντικό είναι το filing και πόσο σημαντικό είναι ο bookkeeper ή ο λογιστής να αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες του πελάτη. Διότι εάν δεν κάνει αυτά τα δύο στάδια σωστά, τότε κοινά έξοδα θα μπαίνουν μαζί με τα συγκεκριμένα έξοδα και θα παράγουμε αιτήσεις λογαριασμούς οι οποίοι θα βοηθούν ελάχιστα τους ιδιοκτήτες των εταιριών αντί να τους δίνουμε μια ακριβές ακτινογραφία για το πόσο παράγει η κάθε οικία ή το κάθε event για τον τουριστικό πράκτορα τον κάθε μήνα ή το κάθε έτος για να μπορούν και αυτοί να συγκρίνουν ανά οικία, ανά έτος και ούτω καθεξής. Εν κατακλείδη, αντιλαμβάνεστε κι εσείς πόσο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε τον τρόπο εργασίας του πελάτη μας, τις ανάγκες του, τον τρόπο διαδικασίας και τήρησης των λογιστικών του εγγράφων, έτσι ώστε σαν λογιστές και bookkeepers να μπορούμε να τα περνάμε κατάλληλα με τον πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο και με τον τρόπο τον οποίο ο πελάτης μας θα μπορεί να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις με το αποτέλεσμα της εργασίας μας. Εμείς οι λογιστές και οι bookkeepers θα δώσουμε τα κατάλληλα εχέγγυα και στον πελάτη μας αλλά και στους ελεγχτές της εταιρείας ούτως ώστε να μπορούν να βγάζουν τους τελικούς λογαριασμούς και τα τελικά τους συμπεράσματα για την κερδοφορία και την απόδοση των εργασιών τους. Αυτό το θέμα είναι τεράστιο, μπορούμε να μιλούμε για τις ώρες. Απλώς σας έδωσα μια γρήγορη επεξήγηση έτσι ώστε να αντιληφθείτε τη σημασία της εργασίας μας και του τρόπου του οποίου πρέπει να διατηρούνται τα λογιστικά έγγραφα των πελατών μας. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Αν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, στείλτε μου ένα email στο kt@cyprusaccountants.com.cy ή πάρτε με τηλέφωνο στο 99 42 85 43.